μακροοικονομική, νομισματική πολιτική και επιτόκιο. Πάμε, παιδιά, στο παρόν ηχογραφημένο βίντεο μάθημα να παρουσιάσουμε την θεωρία, η οποία θεωρία συνδυάζει, σχετίζει την νομισματική πολιτική που ασκείται από μια κεντρική τράπεζα και το μέγεθος του επιτοκίου, το οποίο υπάρχει σε μια ε, οικονομία και καθώς παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της συγκεκριμένης θεωρίας, να δούμε και ένα ερώτημα πολλαπλών επιλογών, το οποίο έχει να κάνει με το πώ. Η νομισματική πολιτική έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το μέγεθο του επιτοκίου που υπάρχει στην οικονομία, διαφορετικά το μέγεθο του επιτοκίου που διαμορφώνεται στην αγορά χρήματο. Οπότε τι λέμε, παιδιά, λέμε ότι μια κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τη νομισματική πολιτική και τα συγκεκριμένα εργαλεία τη νομισματική πολιτική για να μεταβάλει το επιτόκιο, το μέγεθο του επιτοκίου και μέσω τη επίτευξη ενό συγκεκριμένου επιτοκίου στόχου να μπορέσει να σταθεροποίηση την οικονομία. Και όταν λέμε εδώ πέρα να καταφέρει να σταθεροποίησει την οικονομία θα μπορούσαμε να σκεφτούμε συγκεκριμένο γενικό επίπεδο τιμών στην ουσία να οδηγήσω σε κάποιους επιθυμητούς ρυθμούς πληθωρισμού να υπάρχουν στην οικονομία και ενδεχομένω να δούμε και το κομμάτι του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ. Αλλά θα μπορούσαμε σε μια πρώτη φάση να σκεφτούμε ότι η νομισματική ε, πολιτική έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το ύψο του γενικού επίπεδου τιμών, να επηρεάσει τα συγκεκριμένα επίπεδα ρυθμού πληθωρισμού που υπάρχουν στην οικονομία, αλλά σίγουρα να επηρεάσει και τα μεγέθη του πραγματικού ΑΕΠ. Άρα, τι λέμε αμέσω πιο κάτω, στα πλαίσια των πράξεων ανοιχτή αγορά, οπότε εδώ πέρα πιάνουμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο νομισματική πολιτική. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε εργαλείο. Εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Πέρα από τις πράξεις ανοιχτή αγοράς, η Κεντρική Τράπεζα έχει άλλα δύο εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Έχει το ε, ποσοστό των απαιτούμενων ελαχίστων αποθεματικών που επιβάλλει να διατηρούν τα αποθεματικά ένα συγκεκριμένο ύψος αποθεματικών στην άκρη υποχρεωτικά οι εμπορικές τράπεζες και το ε, μέγεθος του προεξοφλητικού Επιτοκίου. Άρα, στα πλαίσια των πράξεων ανοιχτή αγορά, λέμε ότι η κεντρική τράπεζα όταν θελήσει θέλει να αυξήσει το επιτόκιο. Ναι, οπότε τώρα υπάρχει ένα επιτόκιο, το οποίο επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο στόχο. Οπότε, εγώ θέλω να ανεβάσω το μέγεθο του επιτοκίου. Τι κάνω, πουλάω χρεόγραφα του δημοσίου. Ναι, οπότε δίνω χρεόγραφα του δημοσίου σε εμπορικέ τράπεζε και παίρνω από τι εμπορικέ τράπεζε χρήματα. Άρα, ουσιαστικά μειώνεται τα αποθεματικά των εμπορικών τραπεζών μειώνει μειώνεται δυνατότητα των εμπορικών τραπεζών να δανείζει. Ναι, και αυτό που περιγράφουμε στην ουσία οδηγεί σε μείωση τη προσφορά χρήματο που υπάρχει στην οικονομία, μετατόπιση τη ευθεία MS προ τα αριστερά, money supply, προσφορά χρήματο, και μέσω τη συγκεκριμένη μείωση τη προσφορά χρήματο, θα το δούμε και διαγραμματικά, MS προ τα αριστερά, να προκληθεί αύξηση του επιτοκίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά, με την μείωση τη επενδυτική δαπάνη, με την μείωση των εισοδημάτων, με την μείωση τη καταναλωτική δαπάνη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύουν ακριβώ τα αντίθετα στην περίπτωση τη προσπάθεια μείωση του επιτοκίου. Αν θέλω να μειώσω το επιτόκιο, στην ουσία τι κάνω, αγοράζω χρεόγραφα του δημοσίου από τι εμπορικέ τράπεζε, έτσι, έτσι ώστε μέσω τη επακολουθούμενη αύξηση προσφορά χρήματο, μετατόπισε μέσα προς τα δεξιά, να προκληθεί μείωση του επιτοκίου. Εμείς εδώ παρουσιάζουμε τα της αύξηση του επιτοκίου, πώς ουσιαστικά προκαλείται αύξηση του επιτοκίου μέσω συγκεκριμένων πράξεων, μια συγκεκριμένη πράξη τη αγορά, τη κεντρική τράπεζα, που είναι ουσιαστικά η πώληση χρεογράφων του δημοσίου. Λοιπόν, ωραία, οπότε πάμε να δούμε το ερώτημα πολλαπλών επιλογών. Αν η κεντρική τράπεζα τι κάνει, πουλήσει, χρεόγραφα του δημοσίου, ωραία, πουλήσει χρεόγραφα του δημοσίου σε εμπορικέ τράπεζε, σε δερισπάριμπου, με όλα τα άλλα σταθερά, η προσφορά χρήματο. Τι θα πάθει, παιδιά, θα μειωθεί, γιατί ουσιαστικά θα έχουν λιγότερα αποθεματικά, λιγότερα χρήματα προ δανεισμό οι εμπορικέ τράπεζε, άρα λιγότερο δανεισμό από πλευρά των εμπορικών τραπεζών, σε μια δεύτερη φάση, λιγότερη ποσότητα προσφορά χρήματο στην οικονομία. Οπότε θα μειωθεί. Θυμόμαστε θα μειωθεί προσφορά χρήματο ε, στην οικονομία όταν ε, η κεντρική τράπεζα πουλάει χρεόγραφα του δημοσίου προ τι εμπορικέ τράπεζε και θα ήθελα να δούμε το διαγραμματάκι μα. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει στην αγορά χρήματο. Αυτή εδώ είναι η περιβόητη αγορά χρήματο, η οποία τι έχει, τι έχει, τι έχει, έχει την MD, την καμπύλη τη ζήτηση χρήματο και έχει και την ευθεία μέσα. Την ευθεία η οποία μα εντοπίζει την ποσότητα χρήματο, την προσφορά χρήματο που υπάρχει στην οικονομία. Αυτή είναι η αγορά χρήματο. Και τη λέμε ότι αρχικά, παιδιά, κόκκινο χεράκι, αρχικά έχω τη συγκεκριμένη ποσότητα χρήματο στην οικονομία. Εδώ πέρα και την ευθεία γραμμούλα, MD, καμπύλη ζήτηση χρήματο. Άρα εδώ, εδώ ισορροπεί αρχικά η αγορά χρήματο. Οπότε υπάρχει ένα επιτόκιο ισορροπία αρένα. Τι κάνει όμως, τι κάνει όμως η κεντρική τράπεζα. Πουλάει έντοκα γραμμάτια, ε, οι διαφορετικά ε, χρεόγραφα του δημοσίου προς τις εμπορικές τράπεζε, τράπεζες. Πώληση έντοκων γραμματείων στην ανοιχτή αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί, δείτε εδώ πέρα, μείωση της ποσότητας χρήματος που υπάρχει στην οικονομία. Πέφτει η προσφορά χρήματος στην οικονομία, πέφτει η ποσότητα χρήματος. Το ίδιο πράγμα είναι το πούμε προσφορά είτε ποσότητα χρήματο. Έχουμε πλέον την MS2 ευθεία προσφορά χρήματο. Η MD δεν αλλάζει. Καινούριο σημείο ισορροπία ε2. Βλέπουμε ότι η μείωση τη ποσότητα προσφορά χρήματο έχει ω αποτέλεσμα να ανεβαίνει το επιτόκιο. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα τι έχουμε. Το επιτόκιο ισορροπία θα αυξηθεί. Οπότε, αν η κεντρική τράπεζα πουλήσει χρεόγραφα του δημοσίου και η MS πάει προ τα αριστερά προσφορά χρήματο θα μειωθεί. Το γράψουμε εδώ πέρα. Όταν λέμε ξεκάθαρα, ε, προσφορά χρήματο μειώνεται, σημαίνει εμέ προ τα αριστερά. Ε. Εμέ τα αριστερά. Μετατόπιση. Και καθώ η εμέ πάει προς τα αριστερά, φαίνεται στην αγορά χρήματο ότι το επιτόκιο στην ουσία θα αυξηθεί. Πιάνουμε αυτά τα δύο σημεία, ισορροπία στην αγορά χρήματο και διαβάζουμε το μέγεθο του επιτοκίου. Οπότε, ξαναλέμε σε αυτό το ερώτημα πολλαπλών επιλογών, αν η κεντρική τράπεζα πουλήσει χρεόγραφα του δημοσίου προ τι εμπορικέ τράπεζε μέσω πράξεων ανοιχτή αγορά, τότε προς εμπλογών, προς εμπλογών, η εταιρεία σπάρει που η προσφορά χρήματο θα μειωθεί και καθώ μειώνεται η προσφορά χρήματο, καθώ η ΕΜΕΣ πάει προ τα αριστερά, θα δούμε ότι το επιτόκιο ισορροπία θα αυξηθεί. Οπότε, σε αυτό το ερώτημα πολλαπλών επιλογών. Στην ουσία πρέπει να απαντήσουμε ε, την απαντήσουλα μας Α. Λοιπόν, κάπως έτσι, παιδιά, παρουσιάζουμε τα της ε, νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό με την αγορά χρήματος σε συνδυασμό με το επιτόκιο ισορροπίας που θα διαμορφωθεί στην αγορά χρήματος.